Εγώ θεωρώ ότι και είναι προς τιμήν της κυβέρνησης και των υπουργών ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε μία πολύ καλή συνεργασία και βεβαίως το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το Υπουργείο, το κύριο Υπουργείο με το οποίο συνεργαζόμαστε, αλλά και των υποδομών και τα άλλα Υπουργεία. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Μιλήσαμε επί συγκεκριμένων ζητημάτων, προβλημάτων και νομίζουμε ότι δώσαμε λύσεις σε πάρα πολλά εξ αυτών. Θα πω δύο λόγια για το νέο σχέδιο, το κλεισθένης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και εκεί πέρα τα πράγματα είναι, νομίζω, καθαρά. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά, μπορεί να βελτιώσουμε, μπορεί να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις πάρα πολλές. Απλή αναλογική. Εγώ την απλή αναλογική δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι. Κύριε Δήμαρχε, παρακρόσει το μέπετε. Να το πω αυτό όμως. Πάνω από 50% σκοπεύω να πάρω, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Έχετε υπερβεί κατά δύο λεπτά. Και για το σπάσιμο του Δήμου βεβαίως, είναι ένα παλαϊκό αίτημα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και τηλεγραφικός. Πριν από τρεις εβδομάδες, όταν για ένα ζήτημα χρειάστηκε να μιλήσω στο γραφείο του κ. Υπουργού, πήρα καλώντας το διευθυντή. Μετά από 10 λεπτά με κάλεσε ο ίδιος ο κύριος Υπουργός και είχα μια συζήτηση μετά από δύο ημέρες. Ένα ζήτημα για το οποίο εμείς ψάχναμε για αρκετές εβδομάδες, γυρίζαμε γύρω-γύρω. Είχε πάρει το δρόμο του και θα έλεγα ότι νομίζω ότι έχει λυθεί κιόλας. Αλλά πιστεύω ότι θα επιβεβαιωθεί. Μιλάω για ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά την αλλαγή του δημοτικού φωτισμού με LED. Και πρέπει να πω ότι αυτό με εντυπωσίασε. Γιατί δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος συνηθίζει να καλεί τους υπουργούς στο τηλέφωνο για να του λύσει τα ζητήματα. Έχετε κάνει σημαντικά βήματα στο κομμάτι για τα δημοτικά τέλη, πολύ σωστά, για τις δυνατότητες των ΦΟΤΖΑ. Για τον ελεκτή νομιμότητας είναι απολύτως απαραίτητο σε κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα. Εκκρεμεί από το 10, από τότε που ορίστηκε με τον Καλλικράτη, και ακόμα είμαστε σε κάτι που είναι περίπου έλεγχος νομιμότητας. Και δεν είναι με αποτέλεσμα ακριβώς να χρειαζόμαστε 15.000 διαφορετικές πολιτικές. Για το κομμάτι των εκλογικών διαδικασιών, νομίζω ότι θα δοθούν άλλες ευκαιρίες. Το μόνο που θέλω να πω τηλεγραφικά, η απλή αναλογική είναι εξαιρετική όταν συζητάμε για πράγματα που θα γίνουν μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Πιστεύω βαθιά στο πολιτικό κράτος, το οποίο οφείλει να έχει διαδικασίες οι οποίες να εξυπηρετούν τον πολίτη με ένα ισόνομο και ισοπολιτικό τρόπο και οι διαδικασίες να δίνουν αυτή ακριβώς τη δυνατότητα. Η προτινόμενη απλή αναλογική και οι αναγκαίες συνεργασίες που θα ουσιαστικά δρομολογήσει, θα δώσουν λύση σε αυτά τα θέματα των στρεβλώσεων που αποτυπώνονται και στα περιφερειακά συμβούλια, όπως τα έχω ζήσει μέχρι τώρα. Θετικό η απλή αναλογική, αλλά νομίζουμε ότι είναι αναγκαίος ο καθορισμός ελάχιστου ποσοστού εισόδου, ανάλογα με τον αριθμό των εδρών σε κάθε δήμο ή περιφέρεια. Θα μιλήσω πιο πολύ για τη δεύτερη αυτοδιοίκηση. Δεν μπορούμε να περάσουμε από τη στρέβλωση της ψήφου και την αλαζονία της πλαστής πλειοψηφίας, αυτοδυναμίας, στην ακυβερνησία των προσωπικών στρατηγικών. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η διάλυση προς τα από κάτω. Πρέπει να εκφραστούν, να υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης προεκλογικής. Θεωρώ ότι είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας αυτό να έχουμε τη μισή κυβέρνηση και να απευθύνουμε και να καταγράφονται τα προβλήματά μας. Λάθος όσων δεν θεώρησαν μάλλον ότι πρέπει να απέχουν από αυτή την συνεδρίαση. Κλεισθένης, λοιπόν, θεμελιωτής της δημοκρατίας τον 6ο αιώνα στην Αθήνα. Μεγαλεπίβολο σχέδιο, κύριε Υπουργέ. Μακάρι να ευδοκιμήσει. Εμείς είμαστε μαζί σας και στην... Όχι εγώ. στην διάδοση των δημοκρατικών διαδικασιών, όπως αυτή της απλής αναλογικής, και βεβαίως επικροτούμε και χειροκροτούμε το γεγονός ότι θα είναι ένα δημοκρατικό νομοσχέδιο, διότι ο Καλλικράτης δεν ήταν. Δήμαρχοι, Δημοτικό Συμβούλιο, Λαϊκές Συνελεύσεις. Θέλουμε ισότητα για όλους τους πολίτες της Λέσβου και αυτές ευχόμαστε και είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνετε. Θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματεία, κύριε Εκπρόσωπε της Κυβέρνησης, σας καλωσορίζω και εγώ στον τόπο μας και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στη Μυτιλήνη. Και μια που είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι 35 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Σκουρλέτη, πραγματικά σας άκουσα προηγουμένως να μιλάτε για την ΚΕΔΕ, ότι έχει αντιρρήσεις και τέτοια. Θέλω να σας ενημερώσω, τα υπόλοιπα θα τα αναπτύξει ο πρόεδρος του δικτύου μας, ότι ποτέ η ΚΕΔΕ δεν ήταν με την τοπική αυτοδιοίκηση που αφορά τα χωριά μας. Πάντα ήταν αντίθετη. Τα υπομνήματά μας δεν τα λάβαιναν καθόλου υπόψη, ούτε στον Καποδίστρια, ούτε στον Καλλικράτη, ούτε ποτές.
Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξεως. Προχωρήστε λοιπόν μπροστά, προχωρήστε λοιπόν μπροστά. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι δίνεται πόρους και αρμοδιότητες στα χωριά, πήρανε ανάσα όλοι οι πρόεδροι. Εχθές καλέσαμε το Δίκτυο Κοινοτήτων Γενική Συνέλευση. Σας πληροφορώ ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν αυτή την ενέργειά σας. Προχωρήστε λοιπόν, σας παρακαλούμε πολύ, μην κάνετε πίσω. Είμαστε κοντά σας. Σας ευχαριστώ. Εμείς μετήχαμε στον διάλογο απευθείας με το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο με εσάς όσο με τους συνεργάτες σας, με επιστολές. Και πράγματι είδαμε με ικανοποίηση, μετά από 20 χρόνια, να επιστρέφουν οι κάποιες στις κοινότητες. Είδαμε ένα σημαντικό γεγονός αυτό της έλευσης των ενιαίων ψηφοδελτίων, που ήταν και δική μας πρόταση, τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια από τους δημάρχους, από τα δημοτικά ψηφοδέλτια. Είναι πράγματα τα οποία είναι καινοτόμα και θα φέρουν πραγματικά τομές στην τοπική αυτοδιοίκηση.